Πάμε στην ΑΕΚ, παιδιά. Πάμε και στον άλλον ημιτελικό. ΑΕΚ Άρης 2-1. Εκεί βέβαια περισσότερο τα μη αγωνιστικά είναι αυτά που μας απασχολούν. Να πούμε ότι έχει κάνει αυταπάγγελτα παρέμβαση ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας Κωνσταντίνος Σιμιτζόγλου για τα όσα έγραψε στο φύλλο αγώνα ο Πορτογάλος ρέφερι Ντίας. Έτσι, να διαβάσω ένα σχετικό απόσπασμα, γιατί έχουν δημοσιευθεί όλα αυτά έτσι κι αλλιώς. Με την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου και καθώς πηγαίναμε στα αποδυτήρια, αυτά τα γράφει ο διαιτητής, έτσι. Μας πλησίασαν αρκετοί άνθρωποι από την γηπεδούχο ομάδα, φωνάζοντας, πρόχνοντας και τραβώντας μας, γιατί ήθελαν να μάθουν το λόγο που δώσαμε πέναλτι. Κανένα πέναλτι, γιατί πέναλτι? Είμαι ο πρόεδρος της ΑΕΚ, μας έλεγαν. Στο μεταξύ, ένας από αυτούς, ένας μεγάλος ηλικία άντρας με άσπρα μαλλιά, φώναζε: κανένα πέναλτι, εγώ είμαι το αφεντικό, δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Πήγε στον πρώτο βοηθό, έβαλε τα χέρια του στα γενετικά του όργανα και του είπε: κανένα πέναλτι. Περιμέναμε για περίπου 30 λεπτά στα αποδυτήρια, γιατί αναμέναμε την αστυνομία να μας διαβεβαιώσει ότι υπήρχε κάθε ασφάλεια για να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο. Μετά βγήκαμε στο γήπεδο, άρχισε το δεύτερο ημίχρονο και όταν τελείωσε το παιχνίδι δεν είχαμε κανένα πρόβλημα στην επιστροφή μας στα αποδυτήρια. Μετά το δεύτερο γκολ της γηπεδούχου ομάδας, το παιχνίδι διεκόπηκε για 6 λεπτά, γιατί συνέβη στο χώρο κοντά στο κόρνερ με έναν παίκτη των φιλοξενουμένων που έκανε ζέσταμα εκεί. Κανένας από την ομάδα διαιτητών ή το ΒΑΡ δεν είδε τι έγινε εκεί. Δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Ένα φύλλο αγώνα που είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό, όπως το αντιλαμβάνομαι και το διαβάζω εγώ. Τι θα πάθει? Κάτσε ρε φίλε, πήγε... Εικόνα. Δεν λειτουργούν. Και τι, αυτοί τα φαντάστηκαν? Όχι, άλλο λέω. Ναι. Κάμερα έτσι. Μα γι' αυτό έχει παρέμβει αυτά πάγγελτα ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας, για να ανοίξουν και οι κάμερες από τα αποδυτήρια. Θα του βάλει διαγωνιστικές και κλεισμένο το χειρό και 100.000 πρόστιμο. Ποια τον κάνει? Ωραία. Πάμε στα αγωνιστικά. Τα αγωνιστικά. Ναι. Είδα εγώ 2 φορές το μάτς, γιατί ήθελα να δω ξανά το πρώτο ημίχρονο. Ο Αλέφαντος ο Νίκος... Βλέπεις 2 φορές παιχνίδι Super League ή κύπελο? Όχι, βλέπω για να το αναλύσω. Το πρώτο ημίχρονο δεν το είδα καλά και το ξανά είδα άλλη. Χαρά στο κουράγιο σου, έλα, ναι. Άκου τώρα. Ο Νίκος ο Αλέφαντος μας είπε ότι όταν πήγε στο Χάπελ, του είπε ο Χάπελ ότι αυτό το pressing ψηλά δεν είναι για πολλή ώρα και μόνο οι γερμανικές ομάδες, οι Γερμανοί, μπορούν να το κάνουν πιο πολύ ώρα λόγω του κλίματος και τα λοιπά. Ναι. Τι έκανε η ΑΕΚ εχθές? Η ΑΕΚ έκανε αυτό που λέμε πρέσβη ψηλά, πολλή ώρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, άμα βάλεις ένα γκολ 2, γυρίζεις πίσω και το διαχειρίζεσαι αλλιώς, να αντεπίθεση και τα λοιπά. Άμα δεν τα κάτσεις τα γκολ, το δεύτερο ημίχρονο είσαι τελειωμένος. Γιατί και τα κάμπτης ΑΕΚ είναι αργή, δεν είναι τίποτα χαφάρες και τα λοιπά. Γι' αυτό το λόγο 10-2-11 λέγαμε αμάν τι έπαθει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ το δεύτερο ημίχρονο ρώτα τον γυμναστή της και τον προπονητή της, τα πεθαμένη. Και αν δεν έβγαινε ο Μάγκας ο Ματίγια που στα μαρκαρίσματα είναι μπελάς μεγάλο, δεν άρχισε ούτε αύριο η ΑΕΚ. Δηλαδή η ΑΕΚ έπρεπε να βάλει 4 γκολ στο πρώτο ημίχρονο, δεν τα έβαλε. Ο Αραούχο, που λέει ο Νίκος, δικαιώνεται και με τον Αραούχο. Είναι βαρύς, 8 κιλά, δεν είναι ο αθλητής ο καλός και τα λοιπά, Πάκο Φερέιρα και τα λοιπά, Λας Πάλμας και τα λοιπά, όπως λέει την ομάδα, δικαιώθηκε και με το πρέσι ξυλά που έλεγε ότι δεν μπορεί μια ομάδα να αντέξει βιολογικά και με τον Αραούχο που τάχασε. Εφόσον δεν τα βάλει η ΑΕΚ, ήταν δεδομένο ότι στο δεύτερο ημίχρονο δεν θα μπορέσει να τραβήξει. Η γλίτωση αποβολή του Ματίγια. Ήταν η ΑΕΚ κομμένη, 11-2-10, δεν έκανε φάση, έκανε τον κόρ στο κεφάλι. Έχουμε μεγάλη ρεβάνς, το Χαριλάου μετά από ένα μήνα. Λοιπόν, Νίκο, το είδες στο μάτς? Ποιο? Το ΑΕΚΑΡΙΣ 2-1 στο κύπελο. ΑΕΚΑΡΙΣ, ναι. Να δούμε την εντεκάδα λίγο της ΑΕΚ και να μας πεις πως, τι σου έκανε εντύπωση από το μάτς. Εδώ που κατέβασε Σβάρνα Βράνιες, γιατί είχε και απουσίες τα μετώπισεν. Ο Τσιντώντας κάτω τα δοκάρια, Μπακάκης Λόπες, ο Σιμάνσκι με τον Κρίσης Τσικόφτες, Βέρντε δεξί εξτρέμ, Λιβάγια αριστερά, Μάνταλος δεκάρι,
και Αραούχο center for. Κοίταξε, η ΑΕΚ ήταν εντάξει, πιο καλή. Ναι, ειδικά πρώτο ημίχρονο. Ναι, γενικά. Ο Άρης δεν μ' άρεσε καθόλου. Mm-hmm. Και δεν μ' άρεσε κιόλας γιατί τον είδα και με τον Ατρόμητο. Ναι. Ο Ατρόμητος ήταν εκπληκτικός. Τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Στον Άρη, το 2-1, ναι. Ήταν εκπληκτικός. Μεγάλη αδικία από τη μοίρα, λέμε, ναι. Για ένα βαθμό. Δύο. Να μην δύο βαθμούς να μην βγαίνει. Στην Ευρώπη έκανε μεγάλη νίκη. Έχουν κάνει μεγάλη δουλειά Σπανός, Αγγελόπουλος, Σπύρος, αυτή όλη τριάδα με βοηθητικά γήπεδα, εστιατόρια, κόσμο, λαό. Και ήταν άδικο, ας πούμε, για τον Ατρόμητο για δύο πόντους να μείνει έξω από την Ευρώπη. Mm-hmm. Μπορούσε και από πιο μπροστά να έχει πάρει τους βαθμούς και να έχει μπει αυτός. Έχουν κάνει εκπληκτική δουλειά Σπανός, Αγγελόπουλος, Σπύρος, όλοι αυτοί. Είναι τίμια ηθική ομάδα και στενοχώρησε πολύ κόσμο διότι ήταν και μεγάλο διπλό μες στον Άρη. Ναι. Τον Άρη με την ΑΕΚ πώς τον είδες, να δούμε εμείς και σε full screen την 11η ναι. Λίγο. Εδώ με η Ντέγια Σεντερφόρφερ, Βατζίδη από τη μία, Γκάμα από την άλλη, Λάρσον, εναλλάσσονται αυτοί οι δύο. Σάσα Ματίγια, Κόφτες, Ρόους, Κορχούτ, Δελιζήση, Βέλεθ και Κουέστα. 4-2-3-1. Κοίτα, ο Φετματζής είσαι καλά ο φεγγάρι. Ναι. Παίζει καλά και έκανε κουταμάρα ο προπονητής, τον άλλαξε. Για ποιο λόγο τον έβγαλε. Ναι. Δεν επιτρεπόταν. Έκανε μεγάλα ρήγματα. Εντάξει, ο Ντέγκε είναι αυτός που έχω πει εγώ. Δεν ξέρει πολύ μπάλα. Πρόβλημα. Τον Φετφατζίδη νομίζω ναι, τον έκανε. Ναι, ναι, μπράβο. Το Φετφατζίδη τον έκανε. Εντάξει, δεν ναι. Το Φετφατζίδη τον έκανε αλλαγή ναι, όταν αποβλήθηκε ο Ματίγια για να βάλει αμυντικό. Να βγάλεις τον Φετματζίδη. Ένα κυνηγό έχεις για να κάνει τρίπλες να μπει την ώρα που μένεις και με 10. Βγάλεις τον Φετματζίδη, βγάλω οποιονδήποτε άλλο. Ο δρόμος είναι το σπίτι μας, η ταχύτητα είναι το όπλο μας, τα βάρη σας είναι η δουλειά μας και η μεταφορά τους ευθύνη μας. Εταιρεία Μεταφορών Κασαγιάννης ΕΠΕ από το 1980. Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθηκεύσεις, ανυψωτικά μηχανήματα, διανομές, ψυγειοδιανομές και συσκευασίες. Παρέχεται ασφάλεια και δορυφορική παρακολούθηση φορτίου. Ειδικές μεταφορές σε πιάνα, χρηματοκιβώτια, έργα τέχνης και αρχείων. Μετακομίσεις σε εσωτερικό και εξωτερικό με πιστοποιητικό τάπα για εμπορεύματα υψηλής αξίας. Εταιρεία Μεταφορών Κασαγιάννης ΕΠΕ. Σαπφού 44 στο Βαρδάρι. 2310-533-996 και 6984-331-731. Η ταχύτητα, η ασφάλεια και η ποιότητά μας είναι διαχρονική και διαφορετική. Οι αποθήκες μας οι πιο σύγχρονες και ασφαλείς. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να μεταφέρουμε με ταχύτητα και ασφάλεια την περιουσία σας. Έτσι απλά. Κασαγιάννης. Και βάλε το Φετματζίδη δίπλα στο σεντρεφόρ. Και βγάλε έναν άλλον. Τόσους έχει ο Άρης, άμα πει στη σύνθεση, θα σου πω. Ορίστε, τι Ματίγια τώρα. Σάσα και Λάρσον και Γκάμα και τους άλλους όλους. Τύπο, ο Φετματζής θα μείνει μέσα. Με ένα γρήγορο, με τον Ιντέγκε θέλεις, με τον Λάρσον μπροστά. Ναι. Να έχει να κάνει μπασίμα. Μόλις βγήκε ο Φετματζής, τελείωσε. Τελείωσε, έπεσε. Νεκρός. Λοιπόν, όλοι με τη δύναμη είναι αυτή του Άρεως. Mm-hmm. Πάμε να δούμε εμείς. Ο Ιντέγκε, από τον Ολυμπιακό, δεν θυμάσαι. Ναι. Ενώ μόλις τον έβλεπα, διώχτε τον κατευθείαν. Υπάρχει Ντέγκε. Πόσο είστε. Πόσο το πληρώνει, Κώστα? 5 εκατοστάρικα το χρόνο. 5 εκατοστάρικα το χρόνο. Και πόσα γκολ έχει κάνει? Έκανε 7 γκολ. Το καλύτερο είναι να του τα αυξήσετε 1 εκατομμύριο το χρόνο. Για να μην βγείτε ποτέ. Έλα τώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε ρεπορτάζ ΑΕΚ και επιστρέφουμε, παιδιά. Έξαλλη είναι στην ΑΕΚ με τον Αρτούρ Σουάρες Δίας, τον Πορτογάλο διαιτητή που σφύριξε τον πρώτο ημιτελικό του κυπέλου με τον Άρη. Οι άνθρωποι της ΑΕΚ, εκτός από τον εκκρεμισμό που τους προκάλεσε ο Πορτογάλος διαιτητής και οι συνεργάτες του κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, έχουν και πολλά παράπονα για τις αποφάσεις τους. Το τρίτο ημίχρονο μεταξύ ΑΕΚ και Άρη δεν έχει τελειωμό, καθώς το φύλλο αγώνα και η έκθεση παρατηρητή είναι καταπέλτης κατά της Ένωσης και του ισχυρού άδρα της ΠΑΕ. Με την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου και καθώς πηγαίναμε στα ποδητήρια, μας πλησίασαν αρκετοί άνθρωποι από τη γηπεδούχα ομάδα, φωνάζοντας, σπρώχνοντας και τραβώντας μας, γιατί ήθελαν να μάθουν τον λόγο που δώσαμε πέναλτι. Κανένα πέναλτι, γιατί πέναλτι?
Είμαι ο πρόεδρος της ΑΕΚ, μας έλεγαν. Στο μεταξύ, ένας από αυτούς, ένας μεγάλος ηλικία άνδρας με άσπρα μαλλιά, φώναζε. Κανένα πέναλτι. Εγώ είμαι το αφεντικό. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Πήγε στον πρώτο βοηθό, έβαλε τα χέρια του στα γεννητικά του όργανα και του είπε: Άντε, κανένα πέναλτι. Περιμέναμε για περίπου 30 λεπτά στα αποδυτήρια, γιατί αναμέναμε την αστυνομία να μας διαβεβαιώσει ότι υπήρχε κάθε ασφάλεια για να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο. Μετά βγήκαμε στο γήπεδο, άρχισε το δεύτερο ημίχρονο και όταν τελείωσε το παιχνίδι δεν είχαμε κανένα πρόβλημα στην επιστροφή μας στα αποδυτήρια. Κατά την αποχώρηση των διαιτητών στο ημίχρονο προς τα αποδυτήριά τους, στον διάδρομο έξω από τα αποδυτήρια βρέθηκαν φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας χωρίς να έχουν διαπίστευση, οι οποίοι προσπάθησαν να επιτεθούν στους διαιτητές φωνάζοντας «Why penalty, no penalty» και «F*** you all». Εξ αυτών, όπως μου δήλωσαν οι διαιτητές, πλησίασε τον πρώτο βοηθό διαιτητή που βρισκόταν πιο μπροστά και λέγοντάς του «I'm the boss», τον έπιασε από τα γεννητικά του όργανα και τα πίεσε. Με την παρέμβαση των διαπιστευμένων της ΠΑΕΑΚ και της αστυνομίας, οι διαιτητές οδηγήθηκαν εντός των αποδυτηρίων τους. Ταυτόχρονα, και ενώ βρισκόμουν έξω από τα αποδυτήρια των διαιτητών, ακούστηκαν φωνές προερχόμενες από το χώρο των αποδυτηρίων της ΠΑΕΑΡΙΣ. Ρώτησα τον αστυνομικό διευθυντή κύριο Αλεξανδρόπουλο και μου δήλωσε ότι κάποιοι αστυνομικοί είδαν τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕΑΕΚ, κύριο Μελισανίδη, να χαστουκίζει τον πρόεδρο της ΠΑΕΑΡΙΣ, κύριο Καρυπίδη, και ότι τα γεγονότα αυτά θα τα καταθέσουν στην υπηρεσία του. Μένοντας στον πρώτο κιτρινό-μαύρο ημιτελικό, ο Σέρχιο Αραούχο, στο πρώτο ημίχρονο, ήταν απογοητευμένος από τις χαμένες ευκαιρίες του, με αποτέλεσμα ο Τσίνο να πάει στα αποδυτήρια με σχημένο κεφάλι. Εκεί ο Μάσιμο Καρέρα έπραξε τα δέοντα και φρόντισε να υψυχώσει τον Αργεντίνο επιθετικό. Πάμε, συνεχίζουμε. Δεν θέλω να σε βλέπω ποτέ έτσι. Θέλω να απολαμβάνεις αυτό που κάνεις στο γήπεδο. Θέλω να βγεις στο δεύτερο ημίχρονο και να χαμογελάς. Η Ένωση, εκτός από την κατάκτηση του κυπέλου, στοχεύει πλέον και τη δεύτερη θέση μετά την τιμωρία που επιβλήθηκε στο ΠΑΟΚ. Οι κιτρινόμαυροι απέχουν πλέον μόλις ένα βαθμό από το δικέφαλο του Βορρά. Εξέλιξη η οποία, όπως είναι φυσικό, τους ανοίγει την όρεξη να βρεθούν πάνω από αυτόν στην τελική κατάταξη. Σε αυτό βοηθάει και το πρόγραμμα της πρεμιέρας που έχουν οι κιτρινόμαυροι, οι οποίοι υποδέχονται τον Παναθηναϊκό εντός, σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ που παίζει εντός με τον Ολυμπιακό. Άλλωστε, η εικόνα που δείχνει στα τελευταία παιχνίδια η ομάδα του Καρέρα στέλνει το μήνυμα ότι θα είναι δύσκολος αντίπαλος στη διαδικασία του μίνι πρωταθλήματος. Και είναι λογικό η Μοναχοκόρη να έχει διπλούς στόχους, καθώς όταν ο αρχηγός σου διανύει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, δύσκολα μπορεί να πάνε τα πράγματα στραβά. Ο Πέτρος Μάνταλος φέτος τιμάει τον πυρεβραχιόνιο και τη φανέλα που φοράει, καθώς σε 21 παιχνίδια στη Super League έχει σκοράρει 6 γκολ και έχει μοιράσει 9 assists σε 1639 λεπτά. Ενώ στο κύπελλο Ελλάδας σε 3 παιχνίδια έχει σκοράρει 1 γκολ σε 270. Στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και αυτή του Europa League, ο Πέτρος Μάνταλος έχει σκοράρει 3 γκολ σε 4 συμμετοχές και σε 351 λεπτά. Συνολικά, ο αρχηγός της Ένωσης σε 28 συμμετοχές έχει σκοράρει 10 γκολ, έχει μοιράσει 9 assists σε σύνολο 2260 λεπτά. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι. Ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι για μερακλίδες.